αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο, ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και διαγωνισμός που πραγματοποιήσαμε ενώπιον του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί εντάξαμε ήδη 106 νέα έργα και υπηρεσίες και πραγματοποιήσαμε ήδη 66 διαγωνισμούς. Έχουμε αναδόχους και πρόκειται άμεσα να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και βεβαίως υποστήριξη όλων των πολιτών της χώρας μας και πολιτισμού. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα εδώ. Το 2023 αναμένεται να ανακηρυχτεί έτος ψυχικής υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι πολύ περήφανη που η ελληνική κυβέρνηση προηγήθηκε με ένα σχέδιο, εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των ζητημάτων ψυχικής υγείας. Η ψυχική υγεία αφορά τον καθένα μας. Αφορά, σύμφωνα με τις μετρήσεις, το 25% του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ένα στους τέσσερις που αντιμετωπίζει κάποιο ζήτημα ψυχικής υγείας και πρέπει να δράσουμε. Πρέπει να δράσουμε στοχευμένα, πρέπει να δράσουμε πρώτα απ' όλα στις ευπαθείς ομάδες, πρέπει να δράσουμε για τα παιδιά μας και για την πρόληψη προβλημάτων που μπορούν να αιγερθούν στα σχολεία. Πρέπει να δράσουμε υποστηρίζοντας το πρόγραμμα της ψυχικής υγείας και χρηματοδοτικά με ευρωπαϊκούς και με εθνικούς πόρους. Σας ευχαριστώ πολύ τα υπόλοιπα που τα ακούνε οι μελετές, γιατί έχουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία.